Φυσικά, βεβαίως. Θέλω να επιμένω να ελπίζω εγώ ότι θα. Βασίλη Οικονόμου, βουλευτής από τη Νέα Δημοκρατία. Καλώς ήρθατε, καλημέρα. Καλή χρονιά να έχουμε, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή χρονιά. Να σας ρωτήσουμε στο τέλος να μας πείτε πιο σημαντικό γεγονός, και εγώ θα ρωτήσουμε με τη Μιλένα, θέλαμε να σας ρωτήσουμε να κάνετε, αν θα μπορούσατε να κάνετε και μια ευχή στους συναδέλφους σας των άλλων κομμάτων, ποια θα ήταν αυτή για το κάθε κόμμα, αλλά να υποδεχθούν και τους υπόλοιπους. Το είπα, το είπα, να το σκεφτεί. Μάλιστα. Ο κύριος Άγγελος Τόλκας από τον ΣΥΡΙΖΑ, από τη Δυτική Συμμαχία, μέσω Skype. Κύριε Τόλκα, καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Και ο κύριος Γιάννης Μεϊμάρο από το ΠΑΣΟΚ. Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά για όλους. Χρόνια πολλά, να είστε καλά. Τώρα, παρακαλώ, θες εγώ. Έλα, αφού η κουβέντα η οποία γίνεται, την κάναμε και νωρίτερα με τους συναδέλφους μας, είναι η ακρίβεια και πόσο η ακρίβεια παραμένει και είναι ισχυρή και αν η κυβέρνηση την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά με τα μέτρα τα οποία διαθέτει στη φαρέτρα της ή εάν υπάρχει και άλλη δυνατότητα. Και το λέω αυτό διότι αρκετός κόσμος υποφέρει, βεβαίως αρκετός κόσμος κάνει διακοπές, έχει κλείσει να πάει κάπου, να περάσει αυτές τις μέρες ή να φάει. Όμως ρωτάω αν προβληματίζεστε, γιατί τον Ιούνιο έχετε ευρωεκλογές. Μήπως η ακρίβεια σας αφαιρέσει από τη συνοχή, σας αφαιρέσει από τη μέχρι τώρα καλή, φαίνεται δημοσκοπικά, πορεία που έχει η Νέα Δημοκρατία. Η ακρίβεια είναι πραγματικά ένα πρόβλημα το οποίο το αντιμετωπίζουμε, το βλέπουμε καταρχάς. Ταλαιπωρεί τα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα επί των πλήστων. Κάνουμε πολλούς ελέγχους, όπως θα έχετε ακούσει. Είναι πρωτοφανής αυτή η έλεγχη για τα δεδομένα της χώρας. Η επιβολή προστήμων σε επιχειρήσεις και σε εταιρείες μεγάλες είναι υψηλού επίπεδου. Δηλαδή φτάνουν τώρα, έβλεπα ένα δελτίο γύρω στο πάνω από 10 εκατομμύρια τα πρόστιμα σε ευρώ. Αυτά τα πρόστιμα και αυτοί οι έλεγχοι προσπαθούν να αντιθασέψουν την αγορά. Είναι ένα πρόβλημα, δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Υπάρχει αποκλιμάκωση του πληθωρισμού. Έχουμε ένα πληθωρισμό τον τρίτο τρίτο μικρότερο στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε καλό αποτέλεσμα στο γενικό πληθωρισμό. Στον πληθωρισμό των τροφίμων ακόμα είμαστε πιο ψηλά, αλλά 9,9 δεν ήταν ο πληθωρισμός. 9,6. Ναι. Έχει πέσει από το 10, αλλά ήμασταν στο 17, βέβαια, ήμασταν πολύ ψηλά. Τώρα είμαστε σε ένα μέσο όρο της Ευρώπης, αλλά... Πιστεύετε όπως... ότι μπορεί να σας στοιχήσει, όπως ρώτησε ο κύριος Παγάνης? Κοιτάξτε, το θέμα της ακρίβειας ταλαιπωρεί, όπως είπαμε, το πορτοφόλι της μέσης και λαϊκής οικογένειας. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Νομίζω ότι θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση και το επόμενο διάστημα. Έχουμε αυτές τις εντυπώσεις από τις ενέργειες που γίνονται. Υπάρχει ήδη μια αποκλιμάκωση, όπως σας είπα. Εκτιμώ ότι μέσα στο 24, το πρώτο τρίμηνο, ο κόσμος θα καταλάβει ότι πλέον βρισκόμαστε σε ένα κατευνασμό αυτού του φαινομένου. Πριν πάμε στον κύριο Τόλκα να ρωτήσω, γιατί το βλέπαμε νωρίτερα στους τίτλους στα site, νομίζω στο Mono News, την αλλαγή που γίνεται στην ανεξάρτητη αρχή της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Ναι. Της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Υπάρχουν τα αρμόδια υπουργεία τα οποία κάνουν τον έλεγχο αυτό που περιγράφει, τους ελέγχους που περιγράφετε. Το ανάπτυξη. Είστε ικανοποιημένοι από το έργο της Επιτροπής Ανταγωνισμού που είναι ανεξάρτητη αρχή? Το λέω γιατί βλέπω δεν ανανεώνεται η θητεία του κ. Λιανού. Έρχεται η κυρία Σάρπ. Μέρη Σάρπ, ναι. Κοιτάξτε, κάθε διοικητική αρχή, η ανεξάρτητη αρχή έχει άλλο ρόλο και άλλη λειτουργία από το κράτος, το στενό κράτος που είναι το Υπουργείο κτλ. Και είναι και άλλοι ελεγχτικοί μηχανισμοί, δεν είναι μόνο αυτοί. Έχουν αυτή την αποστολή να προστατεύουν το εισόδημα του πολίτη, να κρατάνε τις τιμές εκεί που πρέπει, να μην υπάρχει σκοκέδια. Αυτά τα βήματα άλλοτε γίνονται με επιτυχία, άλλοτε γίνονται χωρίς επιτυχία. Είμαστε εδώ όμως να βλέπουμε την πραγματικότητα, να την κρίνουμε. Και εμείς οι βουλευτές, οι πολιτεύσεως, νομίζετε ότι χαϊδεύουμε αυτιά. Ναι. Τα βλέπουμε τα προβλήματα, τα λέμε, έχουμε κάποιες θετικές απαντήσεις. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο και η αντιπολίτευση πιέζει. Όλοι πιέζουμε στον αυτό το θέμα να
ολοκληρωθεί ο κύκλος αυτής της ακρίβειας. Κύριε Τόλκα, προτού έρθουμε σε εσάς με άλλο ερώτημα, θέλετε να πείτε κάτι για αυτό, για όσα είπε ο κύριος Οικονόμου? Και να πω στον κύριο Τόλκα επίσης, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, ο οποίος είναι βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Β' Πειραιά, έβαλε θέμα για την, και το έκανε δημόσια για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, χρεώνοντας απραξία στην ουσία, η οποία είναι ανεξάρτητη αρχή. Και καταλαβαίνω ότι βάζει μέσα στην υπόθεση έλεγχος ή λιγότερη έλεγχη από, την, από όσους ενδεχομένως θα έπρεπε και την κυβέρνηση της ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, διότι ο κύριος Λιανός είχε οριστεί από των ημερών της κυβερνήσεως του Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, να ακούσουμε την απάντηση στο σχολείο σας για την, και για την ακρίβεια. Ναι, δεν σας ακούμε όμως. Θα το αποκαταστήσουμε σύντομα. Να κερδίσουμε χρόνο μέχρι να διορθωθεί. Να πάμε στον κύριο Μεϊμάρογλου. Μέχρι να το λύσουμε το θέμα, γιατί πρέπει να έχουμε τον κύριο Τόλκα. Μπορεί να το βλέπουμε. Βλέπω ότι και ακόμα μέσω τεχνικών ζητημάτων περνάμε στι θέσει αξιωματική αντιπολίτευση. Ωραία ήταν η βολή. Ωραία ήταν η βολή. Υπάρχει δημοσκόπηση εδώ σήμερα. Στον Ελεύθερο Τύπο. Στον Ελεύθερο Τύπο που σα φέρνει, σα κρατάει στη δεύτερη θέση. Ναι. Να πούμε καταρχήν ότι το 23, για το οποίο θα μιλήσουμε ελπίζω διεξοδικά και που δεν ήταν όλα ευχάριστα, τα περισσότερα δεν ήταν ευχάριστα, για μας τουλάχιστον ήταν μια ανάσα, γιατί μετά από μια δεκαετία είδαμε διψήφιο ποσοστό, έστω και χαμηλό διψήφιο ποσοστό. Δεν το λέω ούτε για να θριαμβολογήσουμε. Το είδατε, αλλά συγγνώμη που σας διακόπτω και δεν θέλω να χαλάσω και την ωραία ατμόσφαιρα. Αυτό που φαίνεται ότι χάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία δεν το εισπράτετε εσείς. Ναι, εισπράτετε ένα τμήμα του. Ναι, λογικό είναι αυτό, γιατί οι άνθρωποι στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ήταν ένα άλλο κόμμα. Μείναν οι άνθρωποι 10-10 αυτοί που φύγανε ενώ από το ΠΑΣΟΚ τότε. Δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να συμφωνήσουν με μια υπεύθυνη, σοβαρή, πολιτική, αντιπολιτευτική κτλ. Αυτοί που φύγανε από το ΠΑΣΟΚ το 2012, λέτε. Αυτοί που φύγανε το 2012. 2012 ξέρουμε με τώρα 2000... το μεγαλύτερο μέρος της εκλογικής δύναμης που εκτείναξε το ΣΥΡΙΖΑ από τα χαμηλά ποσοστά στην εξουσία ήταν προκλήτω από το ΠΑΣΟΚ. Όμως τώρα πια οι άνθρωποι κάναν άλλη επιλογή και βλέπετε ότι έχουν τη δυνατότητα με τον τρόπο. Είδαμε και τις πρόσφατες ισοκομματικές εκλογές στον ΣΥΡΙΖΑ. Πρόκειται πια για ένα διαφορετικό κόμμα. Μάλιστα. Που έχει διαπαιδαγωγηθεί σε ένα άλλο τρόπο. Θέλω να πω όμως ότι εμείς αυτό το διψήφιο ποσοστό που δεν μας ικανοποιεί, δεν μας φέρνει να θριαμβολογούμε, οφείλεται και σε μεγάλο βαθμό στην πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν δίκιο οι κριτικές. Αλλά υπάρχει μια σταθερή ανωδική πορεία που εμείς σκεφτόμαστε να τα χρησιμοποιήσουμε για να ασκήσουμε μια υπεύθυνη αντιπολίτευση σήμερα. Το 24. Μάλιστα. Και σιγά σιγά να αποτελέσουμε μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση της χώρας. Γιατί στο δημοκρατικό πολίτευμα, μην ξεχνάμε, οι κυβερνήσεις αναλλάσσονται, γι' αυτό το λέμε και δημοκρατικό άλλωστε. Μάλιστα. Βέβαια, ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι, σαν κόμμα, σαν παράταξη, είστε δεύτερο. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν φαίνεται τον Ελεύθερο Τύπο, εννοούσα. Ευχαριστώ. Στα ποσοστά να είναι δηλαδή δεύτερος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στο 38% στη δημοτικότητα, έναντι 24%. Του κύριου Κουτσούμπα. Η δημοτικότητα των αρχηγών, η δημοφιλία, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που δεν προσδίδει. Σημαντικό. Είναι πολλοί που ξεπερνάνε την. Πάρα πολύ σημαντικό, φυσικά. Γι' αυτό αναρωτιέμαι, έτσι θα ήθελα. Δεν ξεχνάμε, ας πούμε, οι προερχόμενοι από τα κόμματα της αριστεράς, ότι ο Λεωνίδας Χίργος ήταν πρώτος με 70% και το κόμμα δεν μπήκε στη Βουλή. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει μια. Ένα διαφορετικό τρόπο που οι άνθρωποι. Σημαντικό παράγοντα και πιστεύω ότι ο Ανδρουλάκης έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα από τότε που ξεκίνησε στο θέμα τη παρουσία σου στη Βουλή, στο θέμα τη αξιοπιστία. Το θέμα και πιστεύω ότι κερδίζει πόντους. Αλλά δεν, το θέμα του προφανώς δεν είναι να κερδίσει προσωπικά, είναι να κερδίσει το κόμμα. Εισαγωγικό το σχολείο σας, να κάνουμε μια προσπάθεια να ακούσουμε τον κύριο Τόλκα, γιατί του έχουμε θέσει το ερώτημα. Δεν μπορέσαμε να τον ακούσουμε νωρίτερα. Μήπως τώρα το καταφέρουμε, κύριε Τόλκα. Ναι, με ακούτε τώρα. Ναι, σας ακούμε τώρα. Πάμε να σας ακούσουμε. Όσον αφορά λοιπόν την ακρίβεια, αυτό το οποίο ξεκίνησα να λέω πριν, η ακρίβεια έχει αρχίσει και παίρνει μόνιμα χαρακτηριστικά στην ελληνική αγορά, τα οποία εδώ και 5 χρόνια τα έχουμε εντοπίσει, τα έχουμε τονίσει σε επίπεδο αντιπολίτευσης, σε επίπεδο κυβέρνησης, διακυβέρνησης. Η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι μια επιτροπή η οποία ελέγχει, πρέπει να παρεμβαίνει και πρέπει να κάνει πάρα πολλούς ελέγχους στην αγορά, για να μπορέσει να συγκρατήσει και τις τιμές ανάμεσα σε άλλα. Αυτό το οποίο και εμείς έχουμε ζητήσει όλο αυτό το διάστημα και το ζητάμε, δεν ήταν μόνο να παρεμβαίνει για να βλέπει το τι συμβαίνει σε όλο αυτό το κύκλο κατανάλωσης, αλλά και σε πολλά άλλα ζητήματα, όπως για παράδειγμα το αίτημα το δικό μας να παρεμβαίνει και στις μεγάλες βιομηχανίες τροφίμου, αν θέλετε, στις μεγάλες εμπορικές εταιρείες τροφίμου, που μιλάω συγκεκριμένα για τα τρόφιμα που απασχολούν το μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας, για να δει αν εκεί συμπράξεις ή αθέμητος ανταγωνισμός έχει οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη αύξηση των τιμών.
Και μάλιστα μεγάλη αύξηση των τιμών, ακόμα και σε μεγάλες αλυσίδες διεθνείς, έτσι, μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες άλλες τιμές έχουν χαμηλότερες σε επίπεδο κεντρικής Ευρώπης και άλλες τιμές σε επίπεδο Ελλάδας. Για να μην λέμε ότι η κρίση είναι εισαγόμενη ή η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Αν ήταν εισαγόμενη, θα έπρεπε να υπάρχει μια αντιστοίχηση τιμών και ακόμα και σε αυτές τις μεγάλες εταιρείες και ένας έλεγχος για να μπορεί να είναι οι τιμές ίδιες. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχουν οι έλεγχοι που έπρεπε να υπάρχουν, το γεγονός ότι οι μηχανισμοί οι ελεγκτικοί δεν έχουν εξοπλιστεί με τα κατάλληλα εφόδια για να μπορούν να κάνουν όλους αυτούς τους ελέγχους και δεν είναι μόνο Επιτροπή Ανταγωνισμού. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει κυρίως όμως πολιτική βούληση για να λυθούν τα ζητήματα εκεί όπου επιβαρύνουν το πορτοφόλι του Έλληνα καταναλωτή, βλέπουμε ότι 6 χρόνια, 5 χρόνια τώρα η Νέα Δημοκρατία έχει αποτύχει. Και δεν νομίζω ότι είναι μόνο θέμα ανεξάρτητων αρχών. Δεν είναι κυρίως θέμα ανεξάρτητων αρχών. Είναι θέμα κυβερνητικής πολιτικής και κυβερνητικής παρέμβασης. Μάλιστα. Θα απαντήσετε. Απαντήσω. Καταρχάς, δεν θυμάμαι 5 χρόνια ακρίβεια, αλλά η εισαγόμενη που λέει ο κ. Τόλκας ακρίβεια είναι ένα παγκόσμιο γεγονός της ενεργειακής κρίσης, το οποίο εξφιδώνησε τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Γερμανία, στη Δυτική Ευρώπη. Με άλλους μισθούς. Αλλά όμως προσέξτε να δείτε, αν έλεγες για τη Γερμανία πληθωρισμό 10,5-11 που έφτασε, ούτε στο Μεσοπόλεμο δεν είχε η Γερμανία τέτοιο πληθωρισμό. Δηλαδή θέλω να πω ότι ήταν ένα γενικό φαινόμενο, το οποίο είναι τα τελευταία 2-3 χρόνια. Τώρα δεν ξέρω γιατί το κάνει πενταετία ο κ. Τόλκας. Αλλά... Πάντως η ενέργεια έχει μειωθεί. Οι τιμές ενέργειας έχουν πέσει σημαντικά. Έτσι, δεν το γι' αυτό λέμε τώρα. Σε... Γι' αυτό λέμε τώρα. Δεν ότι έχει δηλαδή σχετική ανάπτυξη. Υπάρχει μια γενική αποκλιμάκωση, αλλά και στη χώρα μας η αποκλιμάκωση είναι καλύτερη σε επίπεδο ευρωπαϊκό. Τώρα υπάρχουν ζητήματα στον πληθωρισμό των τροφίμων. Εκεί να κάτσουμε να τα δούμε πιο έντονα. Πάντως κ. Τόλκα, υπάρχουν αυτά τα πρόστιμα που έχουν μπει. Αυτά δεν μπορούμε να τα προσπεράσουμε. Είναι γεγονός. Οι έλεγχοι υπάρχουν, είναι γεγονός. Πρέπει να δούμε τώρα αν αυτό δώσει μια ανάσα στην αγορά. Να προλάβουμε να συζητήσουμε για την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων, διότι φαίνεται ότι η κυβέρνηση πέρασε. Μόνο με συγχωρείτε μια κουβέντα. Ναι. Να μην δούμε ούτε η κυβέρνηση ούτε τα κόμματα στην αντιπολίτευση το θέμα της ακρίβειας, τι επιπτώσεις θα έχει στις ευρωεκλογές. Πρέπει να το κυνηγήσουμε για την επίπτωση που έχει στο πορτοφόλι των οικοκυριών. Σε ευρωεκλογές είναι ένα άλλο θέμα. Θα έρθουμε τώρα σε εσάς. Μην πάμε δηλαδή γεροσκοπικά και εκλογικά. Κύριε Οικονόμου, πέρασε, φαίνεται ότι με έναν τρόπο ο οποίος ενδεχομένως δεν είχε απώλειες. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια, τα μη κρατικά ΙΕ έχουν περάσει, η επιστολική ψήφος. Έρχεται όμως, έρχονται τα ομόφυλα ζευγάρια, ο γάμος, που φαίνεται. Δεν πέρασε. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια τώρα θα περάσουν. Έχετε δίκιο. Ενώ σε επίπεδο συνοχής και σε επίπεδο διαρροών, κοινοβουλευτικά συμπολίτευση δεν έχει διαφωνίες. Υπάρχουν όμως κάποιες επιφυλάξεις ως προς το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών. Τώρα, αν αυτό θα πάει προς το καλοκαίρι ή θα πάει νωρίτερα ή αργότερα, δεν το ξέρουμε. Αυτό το ξέρει η κυβέρνηση. Η άποψή μου είναι πολύ δεδομένη για το θέμα αυτό. Φοβάστε το θέμα αυτό, που δημιουργήσει ρογμή στη κοινοβουλευτική ομάδα. Η άποψη δικιά μου είναι πολύ δεδομένη. Πιστεύω ότι η δημοκρατία εκεί δοκιμάζεται όταν προστατεύει και τον έανε, όχι του 99, και όταν διαμορφώνονται η ισότητα για όλου και του 100. Άρα τώρα δεν είναι θέμα πλειοψηφίας, μειοψηφίας στην κοινωνία. Ποιοι μας αρέσει, ποιο δεν μας αρέσει ένα πρότυπο ζωής ή αν υιοθετούμε ή όχι. Αυτά είναι εντελώς διαφορετική συζήτηση. Εμείς συζητάμε μόνο το κομμάτι των δικαιωμάτων στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ και οικογενειακή δομή, η οποία αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, ενώ σε άλλες χώρες προστατεύονται, ναι, και έχουν τα δικαιώματα που έχουν όλα τα ζευγάρια, να το έχουν και στην Ελλάδα. Αυτό δεν νομίζω ότι πρέπει να δραματοποιείται. Όποιος θέλει να το δραματοποιήσει και να το κάνει ιδεολογική παντιέρα για να κάνει έχει άλλες σκέψεις στο μυαλό του, ας το κάνει. Αλλά είναι πολύ απλό, συγκεκριμένο η πρόταση που κάνουμε και νομίζω ότι θα περάσει. Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται και η επιστολική ψήφος, κύριε Οικονόμου, σωστά. Συγγνώμη, απλώς να πω, κύριε Μεμάρογλου, θα σας ρωτήσουμε για τα μη κρατικά ΑΕΗ. Στη συνέχεια, τι στάση θα τηρήσει το ΠΑΣΟΚ. Όπως σας το λέμε τώρα, προετοιμαστείτε να το σκεφτείτε. Είμαι προετοιμασμένος. Ναι, σας ρώτησε η Μιλένα για την επιστολική ψήφος. Επιστολική τι.
Επιστολική ψήφος. Η επιστολική ψήφος είναι, στήθεται σε δημόσια διαβούλευση. Πώς περιμένετε να το αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοί σας στην αντιπολίτευση? Επιστολική ψήφος. Με πολλά κόμματα. Γενικά είναι μεγάλη. Και αν θα μειώσει την αποχή και αν μπορεί να στηρίξει. Ιστορική σημασία, αν μου επιτρέπεις, Γιώργο, να πω. Αν είναι μια εμβληματική πρωτοβουλία για την κυβέρνηση. Επιστολική ψήφο. Στην Ελλάδα έχουμε μηχανισμό να στηρίξουμε την επιστολική ψήφο? Γιατί εδώ υπάρχουν προαπαιτούμενα. Ναι, σοφέστατα. Είναι... Συγκλήσεις υπάρχουν? Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πολιτική, σοβαρή πολιτική δύναμη που θα πει όχι στο δικαίωμα συμμετοχής του πολίτη. Και νομίζω ότι αυτό. Όχι είναι... από εμάς πάντως. Και νομίζω. Είναι αυτονόητο, δηλαδή είναι κοινή λογική. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα υιοθετούμε και να τα. Καλά, κοινή λογική θα μπορούσε να υπάρχει και σύμπνοια σε πολλά θέματα που είναι σοβαρά, εθνικά. Δεν ξέρετε, δεν υπάρχει αυτό. Έχουμε δει για φράχτες, για πράγματα. Έχουμε δεν ισχυρίζομαι ότι υπάρχει δεν κοινή λογική. Ναι. Δεν ισχυρίζομαι ότι υπάρχει κοινή λογική στη χώρα μας γενικώς. Αλλά λέω ποιο θα ήταν το. Το ιδανικό. Ιδανικό. Πάμε και στον κύριο Τόλκα να τον αναφέρουμε τη σωστή σειρά. Κύριε Τόλκα. Σωστή σειρά. Η σωστή σειρά εννοώ ότι είναι μετά τον κύριο Νόμο. Α, λέω και εγώ. Τον καθυστερήσαμε γιατί είχαμε το πρόβλημα. Όπου ο κύριος, εδώ κατάλαβα γιατί νόμιζα για το περιεχόμενο. Ο κύριος Κασελάκης είπε και για έδρες για την ομογένεια με άμεσο δικαίωμα, το κλαίγεστε. Να. Ναι. Στην προηγούμενη κουβέντα, λίγο επιτρέψτε μου μισό λεπτό, ότι η αναφορά μου για τα 5 χρόνια είναι διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι ακρίβεια. 5 χρόνια διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που έχει να κάνει και με τη συνέπεια στην ακρίβεια φυσικά. Και όσον αφορά τα τρόφιμα και τα είδη πρώτης ανάγκης, είναι σταθερή και εκεί η πρόταση για μείωση του ΦΠΑ. Όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα ζητήματα όμως και τις προβαλλόμενες όλες με τα ρυθμίσεις οι οποίες έρχονται από το νέο έτος, νομίζω ότι θα πρέπει καταρχήν να δούμε τι θα έρθει στη Βουλή, ποια θα είναι τα τελικά κείμενα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή περισσότερο συζητάμε για τα ισοκομματικά ζητήματα που μπορεί να δημιουργήσει η Νέα Δημοκρατία το ένα ή το άλλο νομοσχέδιο. Όσον αφορά την επιστολική ψήφο, έχει ταχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και με άλλα ζητήματα να διευρυνθεί η δυνατότητα και το δικαίωμα ουσιαστικά συμμετοχής και δημοκρατίας των πολιτών. Γιατί όχι αυτό να μην μπορεί να γίνει και στις εθνικές εκλογές, ενώ να διευκολυνθούν άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν εκτός του μέρους τους. Γιατί υπάρχει και η δυνατότητα, ρωτήσατε πριν αν υπάρχει και η τεχνική δυνατότητα. Υπάρχει η τεχνική δυνατότητα. Έχει δύο τουλάχιστον τα τρία κόμματα τα οποία σήμερα συμμετέχουμε. Κάνουμε εκλογές μέσω εκλογικού καταλόγου και μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικής, η οποία υποστηρίζει τέτοια ζητήματα. Άρα, λοιπόν, το λέω αυτό, κύριε Τόλκα. Εγώ το ρώτησα αυτό διότι οι συνάδελφοί μου από τον αριστερό τύπο εκφράζουν επιφυλάξεις για το αν θα είναι δηλαδή αδιάβλητος αυτός ο μηχανισμός. Εγώ έτσι θυμάμαι να λένε. Εγώ χαίρομαι που σας ακούω εσάς να λέτε ότι. Γιατί και εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να εξυγχρονιστούμε και σε αυτό το τομέα. Να διευκολυνθεί λοιπόν το δικαίωμα ψήφου και η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των Ελλήνων πολιτών στις εκλογές. Γιατί ξέρετε, έχουμε δει το αντίστροφο να συμβαίνει, ο περιορισμός του εκλογικού σώματος και μάλιστα με προσπάθεια μεγαλύτερου ελέγχου εκλογικού σώματος, όταν αυτό περιορίζεται ούτως ή άλλως, είναι και πιο εύκολος ο πιθανός έλεγχος με οποιοδήποτε μέσο. Άρα λοιπόν και αυτό που αναφέρεται, κύριε Παγάνη, ναι, νομίζω ότι τεχνικά μπορεί να γίνει, αλλά πρέπει να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις αυτές οι οποίες εξασφαλίζουν την αδιαβλητότητα της ψήφου και της συμμετοχής. Σωστά. Τώρα θα έρθουμε σε εσάς. Εγώ προτάσω, δεν ξέρω η Μιλένα μπορεί να θέλει να κάνει άλλο ερώτημα, ρωτάω ποια θα είναι η στάση που θα τηρήσει το ΠΑΣΟΚ στα μη κρατικά ΕΕ. Τι θα κάνετε εσείς? Να πω ότι είναι η ίδια στάση που θα κρατήσουμε, δεν θα αποφεύγω το ερώτημα, αλλά είναι η ίδια στάση που θα κρατήσουμε συνολικά στο θέμα των μεταρρυθμίσεων που προτείνει η κυβέρνηση. Θα έχουμε μια συνέπεια δηλαδή στον χαρακτήρα των μεταρρυθμίσεων αυτών. Ας πούμε για παράδειγμα, ψηφίστηκαν διάφορα πράγματα. Μιλήσαμε προηγουμένως για την επιστολική ψήφο, μιλήσαμε για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών. Θέματα τα οποία βοηθάνε την κοινωνία να πάει μπροστά και στα οποία η κυβέρνηση φαίνεται να έχει προβλήματα. Αντιμετώπισε για την ψήφο των μεταναστών να αποκτήσουν δικαιώματα σε μια τριετία αντί για εξαετία κτλ. Είναι φανερό ότι μια ομάδα με τον κύριο Σαμαρά διαχώρισε τη θέση της στα. Έστω και αν δεν εκφράστηκε λόγω του κινδύνου της διαγραφής, ας πούμε, από τους άλλους βουλευτές. Για το θέμα των ομόφυλων ζευγαριών, ήδη κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας έχουν δηλώσει ότι δεν θα το ψηφίσουν. Να μην φοβάται η ελληνική κοινωνία. Στα θέματα που πηγαίνουν τον κόσμο μας μπροστά, η αντιπολίτευση, τουλάχιστον η δική μας αντιπολίτευση, υπεύθυνα θα το στηρίξει.
Για το θέμα των πανεπιστημίων, είναι ίδια, το μη κρατικών πανεπιστημίων θα είναι η ίδια η θέση μας. Προφανώς δεν θα σταθούμε εμπόδιο στο να ιδρυθούν κρατικά, μη κρατικά πανεπιστήμια. Αρκεί τα πανεπιστήμια αυτά να δίνουν με συγκεκριμένους όρους, κανόνες, να μην γίνουν δηλαδή τα σημερινά ΙΕΚ να γίνουν πανεπιστήμια ή τα κολέγια ή δεν ξέρω τι. Μεγάλα, σοβαρά πανεπιστήμια, τα οποία κατά τη γνώμη μας θα βοηθήσουν και τα δημόσια πανεπιστήμια, ναι, εφόσον βέβαια ο ανταγωνισμός είναι υγιής και εφόσον η κυβέρνηση με τη χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων εξασφαλίσει τους όρους. Γιατί αν τα πανεπιστήμια έρθουν εδώ και έχουν, ας πούμε, κάνουν μεγάλες επενδύσεις και εμείς εξακολουθούμε να έχουμε προβλήματα στις υποδομές, προβλήματα αξιολόγησης του προσωπικού, τέτοια προβλήματα. Πρέπει και να έχουν τα δημόσια πανεπιστήμια τις ίδιες δυνατότητες συνεργασίας με τα ξένα πανεπιστήμια που θα έχουν και αυτά που θα λυθούν. Πιστεύουμε ότι ο υγιής ανταγωνισμός θα βοηθήσει την παιδεία μας να πάει μπροστά. Επομένως, και θα δώσει το δικαίωμα και σε παιδιά που δεν έχουν το δικαίωμα να πληρώσουν να πάνε στο εξωτερικό. Και εγώ, σιγά σιγά σας τα αντιλαμβάνομαι. Λέμε ένα νομοσχέδιο, με ρωτάτε γενικά. Ναι. Θα έρθει ένα νομοσχέδιο, θα κάνουμε τροποποιήσεις, θα διασφαλίσουμε αυτά που σας λέμε και εφόσον αυτά διασφαλιστούν, προφανώς. Τα κριτήρια μοιάζουν να είναι αυστηρά πάντως, σύμφωνα με διαρροές. Από το μοιάζουν μέχρι την πραγματικότητα στην πολιτική υπάρχει μια διαφορά. Αλλά εμείς πάμε καλοπροαίρετα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι όντως θα πληρωθούμε. Λοιπόν, εμείς τώρα θέλουμε να πάμε σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι, το οποίο το συζητάγαμε νωρίτερα. Έλα. Θέλουμε να κάνετε ευχή. Μία ευχή εσείς για το ΣΥΡΙΖΑ και μία για το ΠΑΣΟΚ. Και αντιστοίχως θα ρωτήσουμε και τους συναδέλφους σας. Το 2024 τι να φέρει στο ΣΥΡΙΖΑ? Το είπε πολύ νωρίς ο Παγάνης τώρα αυτό, σας το είπε. Σας προειδοποιείς για τις ευχές. Εγώ να ευχηθώ πρώτα απ' όλα υγεία σε όλους τους ανθρώπους. Στους συναδέλφους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ υγεία πάνω απ' όλα. Και το λέω την υγεία γιατί το λέμε κοινότυπα πολλές φορές, αλλά είναι το βασικό θέμα. Μεγάλη ουσία έχει. Για να μπορούμε να είμαστε υγιείς και να μπορούμε να κάνουμε και την πολιτική μας. Και από εκεί και μετά είναι εκλογική χρονιά πάλι το 2024. Ευρωεκλογές μας. Ευρωεκλογές. Εγώ δεν ξέρω αν θα ακούσει πράγματι αυτό. Θα ευχηθώ καλή επιτυχία και στα δύο κόμματα. Να κάνουν μια πολύ καλή παρουσία, να βοηθήσουν σε ένα διάλογο και σε μια συζήτηση ευρωπαϊκού επίπεδου και χαρακτήρως και να. Ο κόσμος να καταλάβει ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της χώρας είναι αδιαπραγμάτευτος, αλλά θέλει ευάνθηση, θέλει σοβαρότητα, θέλει υπευθυνότητα και κοινή λογική. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση θα μπορέσει να ελέγξει κάποιες παθογένειες, με συγχωρείτε, προβλήματα που παρουσιάζονται στην λειτουργία του κρατικού μηχανισμού, παράδειγμα το καλοκαίρι που είδαμε, οι υποδομές οι οποίες είναι κοινά αποδεκτό ότι χρειάζεται να αλλάξουν και να ανακαινιστούν νοσοκομεία, για παράδειγμα. Θεωρείτε ότι θα μπορέσει η κυβέρνηση το 2024 να πλησιάσει περισσότερους αυτούς τους στόχους που έχει θέσει προεκλογικά? Η Ελλάδα, λένε κάποιοι, είναι αθάνατη. Φοβάμαι ότι είναι αθάνατη στα προβλήματα και στις παραξενιές της. Αν πούμε ότι λοιπόν πρέπει να είναι ζωντανή και δημιουργική, η κυβέρνηση πρέπει να βρει και να βγάλει μπροστά αυτές τις δυνάμεις, τις δημιουργικές δυνάμεις, και αυτές θα πιέσουν και θα δημιουργήσουν το περιβάλλον για να γίνουν και οι αλλαγές που χρειάζονται, οι μεταρρυθμίσεις σε αυτή τη χώρα. Μάλιστα. Δυστυχώς είχαμε μείνει πολλά χρόνια πίσω από την Ευρώπη που όπως την βλέπουμε. Είναι ευκαιρία λοιπόν να επιταχύνουμε, να φτιάσουμε ρυθμούς καλούς. Κύριε Τόλκα. Ευχές και εσείς τώρα, θα ζητήσουμε. Δεν ξέρει, μισό λεπτό. Ναι, έχεις πάρει, περίμενε. Ελάτε. Για όλο τον κόσμο να ευχηθούμε να είναι μια πολύ καλή χρονιά το 2024, καλύτερη, να έχει αισιοδοξία και ελπίδα γιατί και πραγματικές δυνατότητες, γιατί αυτά έχουν εκλείψει δυστυχώς όλο το τελευταίο διάστημα. Όσον αφορά τις ευχές εκατέρωθεν, στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ, εκατέρωθεν, για τη Νέα Δημοκρατία κανείς θα ευχόταν να μπορέσει για το καλό της χώρας να δουλέψει περισσότερο και να είναι πιο αποδοτική πέρα από τίτλους ή από κουβέντες στην πραγματική ενίσχυση, ενδυνάμωση αλλά και υποστήριξη των κοινωνικών σωμάτων που έχουν ανάγκη και συνολικά του μεγάλου μέρους της ελληνικής κοινωνίας. Και όσον αφορά το ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι θα πρέπει να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στο ΠΑΣΟΚ σε αυτά τα οποία έχει θέσει ως στόχο, αλλά και κάτι πιο περισσότερο όσον αφορά, ας πούμε, το χώρο συνολικά, να μπορέσει συνολικά ο χώρος αυτός, ο προοδευτικός δημοκρατικός χώρος, να βάλει μπροστά πραγματικές ανάγκες και να μπορέσει να γίνει ξανά πλειοψηφικός. Αυτό είναι μοιρασμένη κοινή.
Το συνέδριο του Φεβρουαρίου περιμένετε ότι θα είναι ένα συνέδριο ανασύνθεσης, επανεκκίνησης, ή θεωρείτε ότι μπορεί και εκεί να υπάρξει μια στεναχώρια με συντρόφους σας που ενδεχομένως μπορεί να χαιρετήσουν τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία και να πάνε για άλλα μονοπάτια? Εγώ δεν βλέπω λόγους να υπάρξει κάτι άλλο επιπλέον όπως το περιγράφετε εσείς, ή να υπάρξουν άλλες αποχωρήσεις. Το συνέδριο του Φεβρουαρίου ετοιμάζεται ήδη. Έχουμε καταλήξει σε αρκετά πράγματα και αρκετά ζητήματα. Εγώ ως υπεύθυνος περιφερειακών συνεδρίων, η Επιτροπή μας έχει ήδη ολοκληρώσει την πρώτη φάση της δουλειάς της. Οπότε ξεκινάμε από το νέο έτος στην διοργάνωση των συνεδρίων του ΣΥΡΙΖΑ, των περιφερειακών συνεδρίων του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι είναι ένα συνέδριο το οποίο θα πάει καλά και θα δώσει ένα νέο πάτημα για να μπορέσουμε να πάμε ακόμα καλύτερα και να παρουσιάσουμε όλα αυτά τα οποία έχουμε βάλει ως νέα προτάγματα και νέες προτεραιότητες για το κόμμα μας. Λοιπόν, ελάτε. Να πω καταρχήν σε όλους ότι πρέπει να αφήσουμε οριστικά πίσω μας αυτή τη χρονιά με τους δύο πολέμους και να τους αφήσουμε μόνο άμα γίνουν συμφωνίες, όχι ανακοχής, αλλά συμφωνίες λύσης των προβλημάτων. Να αφήσουμε πίσω μας αυτή τη χρονιά με τις μεγάλες καταστροφές κλιματικής αλλαγής, να συνειδητοποιήσουμε το πρόβλημα και να πάρουμε μέτρα ουσιαστικά και να αφήσουμε πίσω αυτή τη χρονιά της φοβερής έξαρσης της βίας, της οπαδικής, της ενδοοικογενειακής, της εφηβικής, που είναι μια κατασκάβει τα θεμέλια της κοινωνίας μας. Να ευθύνω στη Νέα Δημοκρατία να φέρει επιτέλους πραγματικές μεταρρυθμίσεις, που είμαστε διατεθειμένοι να στηρίξουμε εφόσον είναι προς όφελος της πολιτείας και των θεσμών και της κοινωνίας, και ίσως να μετριάσει λίγο αυτή την αλαζονία, σε εισαγωγικά ας το βάλω εγώ, που δεν είναι σε εισαγωγικά, αλλά επειδή τώρα κάνουμε τη χριστουγεννιάτικη, την πρωτοχρονιάτικη συνάντησή μας, αυτή την αλαζονία του 41%. Να ξανακοιτάξει μερικά θέματα, όπως οι ανεξάρτητες αρχές, θέματα δηλαδή τα οποία δεν βοηθάνε στο να πάει μπροστά η κοινωνία, και να κλείσει την πόρτα στην ακροδεξιά, να μην κλείσει το μάτι στα ακροδεξιά της. ΣΥΡΙΖΑ. Το ΣΥΡΙΖΑ, εύχομαι, το είδαμε κάποια δυσκολία. Πηγαίνετε και πιο τόμια, αριστερά, τώρα σας είδα κι εγώ εσάς. Να ξεπεράσει φυσικά τα προβλήματά του και πιστεύω να σκύψει με μεγαλύτερη προσοχή, να κάνει επιτέλους αυτή την αυτοκριτική που εκκρεμεί επίσης 5 χρόνια. Τι ήταν εκείνο που οδήγησε ένα κόμμα της εξουσίας ή ένα κόμμα του 30% στη σημερινή και εκλογική αλλά και σοκοματική κατάσταση. Χρειάζεται η δημοκρατία υγιή κόμματα για να μπορέσει να προχωρήσει. Σημαίνει ότι χρειάζεται κόμματα που είναι έτοιμα να αντιπαρατεθούν, να σκοτωθούν σε εισαγωγικά, αλλά να κάνουν τις μεγάλες συνενέσεις που έχει ανάγκη η χώρα μας για να πάει μπροστά. Εξαιρετικές ευχές. Ναι. Εύχομαι πραγματικά. Δεν ισχύει για τους παρόντες, γιατί είχατε εξαιρετικό διάλογο μεταξύ σας που παρακολουθούσα. Γιατί να μην πάνε σε συνένεση, βρε Μιλένα. Εδώ οι τρεις κύριοι που έχουμε εδώ πέρα μαζί. Κάποια στιγμή δεν ξέρω αν συνυπήρξατε. Πάντως είχατε ένα πέρασμα από τον Πασόκ. Άλλα δύο συνυπήρξαμε. Γιατί λοιπόν να μην βρείτε τη συνένεση? Αυτό λέω. Δεν έχετε κάτι να χωρίσετε? Συγγνώμη Μιλένα μου, έλα. Όχι, αυτό τα είπες, με κάλυψες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά να σας ευχηθούμε, κύριε Οικονόμου, κύριε Τόλκα, κύριε Μεϊμάρογλου και σε εσάς. Καλή χρονιά, σε όλες και όλους που μας ακούνε. Με πάθος για δημιουργία και στους τρεις κυρίους. Γιατί περιμένει η Ελλάδα, περιμένει η κοινωνία από εσάς πολλά, και από εσάς τρεις εννοώ και από τους συναδέλφους σας και από τα κόμματα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Για πάμε, πού με πας, Γιώργο?